Κληθήκαμε σήμερα από τη διοίκηση του επιμελητηρίου για να συζητήσουμε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα τρέχοντα θέματα που ξέρετε καλά, την επιδότηση κόστος εργασίας 12% ή 4% και όλα τα ζητήματα που απορρέουν από την αδικία που έχει γίνει στην Καβάλα και τον αγώνα που κάνουμε για την επανορθώσουμε. Το μέλλον αυτού του καθεστώτος, που είναι αρκετά μπερδεμένο και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας για να καταλήξουμε και στην τακτική που θα ακολουθήσουμε ως φορείς του τόπου για να έχει την καλύτερη δυνατή έκβαση το θέμα αυτό, αλλά και άλλα θέματα που απασχολούν τον κόσμο του επιμελητηρίου, τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο. Σίγουρα θα πέσει στο τραπέζι και η διαφαινόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών για την αλλαγή κατάστασης σχετικά με την 25η Διεύθυνση και την Επιτροπή που εξετάζει τις αιτήσεις για την υπαγωγή στον προκευτικό κώδικα για τις επιχειρήσεις που έχουν δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου. Ένα θέμα κάθε άλλο παρά απλό, πολύ σύνθετο. Όλα τα προβλήματα σήμερα είναι σύνθετα και περίπλοκα και απαιτούν μια σειρά από οργανωμένες και στοχευμένες ενέργειες προς όλους τους φορείς, προς όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία, προκειμένου να έχουμε αίσιο τέλος. Θα είμαι σε θέση να ανακοινώσω στους συνομιλητές μου και τη διαφαινόμενη αίσια κατάληξη στο ζήτημα της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, ΙΚΑ δηλαδή και ΟΑΕ, που αποτέλεσε αυτές τις μέρες ένα αγκάθιστο διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, ανάμεσα στην Τρόικα και στο Υπουργείο Εργασίας. Φαίνεται ότι πάμε σε λύση. Στις επόμενες μέρες θα δημοσιοποιηθεί η κατάληξη, αν θέλετε, σε οριστική συμφωνία που κάνει λόγο για 48 δόσεις στη λεγόμενη ρύθμιση της σύστασης ευκαιρίας, της τελευταίας ευκαιρίας, και 12 με 18 δόσεις, δεν ξέρουμε ακόμα πού θα είναι τελική, πού θα κάτσει μπίλια τελικά, για την πάγια ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ανάσα σε όλους τους επιχειρηματίες που θα σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και έτσι θα αποκτήσουν ασφαλιστική ενημερότητα, θα σταθεροποιήσουν την πορεία των οικονομικών τους, αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία κυριολεκτικά θα σωθούν, αφού τις τελευταίες μέρες, λόγω της αδράνειας για την αναμονή της επικείμενης ρύθμισης, κανένας δεν πήγε να πληρώσει ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία με αποτέλεσμα να έχουμε δραματική κατάρρευση στα έσοδα. Αν το θέμα αυτό λήξει, σε επόμενες μέρες θεωρώ ότι θα γίνει, θα είναι ένα μεγάλο θετικό βήμα προς τα μπρος. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη όλων των φορέων για το 12%. Με βαίνει και μια ευκαιρία να θέσουμε και άλλα θέματα τα οποία απασχολούν την επιχειρηματικότητα και τον τόπο μας. Είναι μια συνάντηση η οποία στόχο θα έχει να αναδιοργανώσουμε τις δυνάμεις μας, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε ξανά το 12%, το οποίο θεωρούμε αδίκως έχει κοπεί από τις καβαλιώτικες και δραμηνές επιχειρήσεις μόνο, ενώ ισχύουν για όλη την υπόλοιπη περιφέρεια. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να συνεχίσουμε τη μάχη, ποτέ δεν παρατήσαμε τη μάχη, έτσι ώστε στο τέλος να μπορέσουμε να πούμε ότι οι επιχειρήσεις μας έχουν το 12% σε μόνιμη βάση. Από την άλλη πλευρά θα θέσουμε και το θέμα των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου. Γνωρίζετε οι περισσότεροι ότι ήδη με μία απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, του αναπληρωτή υπουργού, του κ. Σταϊκούρα, πάει να καταργήσει την Επιτροπή Εγγυοδοτήσεων του ελληνικού δημοσίου, στην οποία συμμετείχαν και φορείς του επιχειρηματικού κόσμου, πραξικοπηματικά. Και ψηφίζεται αυτή την εβδομάδα. Επομένως, επειδή θα ψηφιστεί κατάθρον αυτή η διάταξη, θα ζητήσουμε από τους βουλευτές μας να την καταψηφίσουν. Το ίδιο θα κάνουν και τα 24 επιμελητήρια, έτσι ώστε να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα. Θα μιλήσουμε βέβαια και για τα άλλα θέματα που μας απασχολούν. Θα δούμε πώς θα πάει η συζήτηση. Μετά θα έχουμε δελτίο τύπου από το επιμελητήριο, στο οποίο θα συνυπογράψουν όλοι, πιστεύω. Δεν γνωρίζω. Εμείς είχαμε μια σύσκεψη. Έχει προφανώς από τη δημοσιότητα, και επειδή είχαν συμβεί κάποια γεγονότα παλαιότερα, ήρθε για κάποιους σκοπούς προστασίας προφανώς, όχι για εμάς πάντως, έτσι, το ξέρετε. Στα πλαίσια της ενημέρωσης από τον πρόεδρο του Οικονομικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Τζατσούλη, ήρθαμε εδώ σήμερα οι φορείς του νομού και εμείς οι βουλευτές, στον μάλλον
Το θέμα συζήτησης είναι το 12%, το περιβόητο 12%, αυτό το οποίο ταλανίζει τις επιχειρήσεις του νομού μας εδώ και χρόνια. Πιστεύω ότι θα βρεθεί η λύση, θα βρεθεί αυτό το οποίο τόσο επιτακτικά θέτουν οι επαγγελματίες του νομού μας. Σαν βουλευτές το προηγούμενο διάστημα, όπως γνωρίζετε, επισκεφτήκαμε τον Υπουργό, τον κύριο Στουρνάρα. Λάθος συνεννόηση σε εκείνη την σύσκεψή μας. Ο κύριος Στουρνάρας είπε ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν ενημερωμένος ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Μέργος, ο απερχόμενος κύριος Μέργος. Πιστεύω ότι με τον καινούριο Γενικό Διευθυντή, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, θα βρούμε την κοινή τομή και έτσι θα αποκατασταθεί αυτή η αδικία που γίνεται εις βάρος των επιχειρήσεων του νομού και της Καβάλας και της Δράμας. Τώρα, όσον αφορά τις ρυθμίσεις των χρεών των επιχειρήσεων, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής αυτές τις μέρες. Θα τοποθετηθούμε όταν θα έρθει το νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή. Εδώ είναι ένα θέμα πάλι το οποίο δυστυχώς θα πρέπει να το δούμε με μάτι διαφορετικό από ό,τι μέχρι χθες. Η ελληνική οικονομία ταλανίζεται, η ελληνική οικονομία έχει ύφεση τα τελευταία 4-5 χρόνια. Αυτά όλα θα πρέπει να τα δούμε και να βοηθήσουμε τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με την ρύθμιση των χρεών τους, ούτως ώστε να μην έχουμε περαιτέρω απολύσεις, περαιτέρω μείωση προσωπικού των επιχειρήσεων, και εδώ θα πρέπει να είμαστε κάθετοι στο να διατηρήσουμε τουλάχιστον τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Όταν λέτε θα το δούμε με διαφορετικό μάτι, θα ψηφίσετε κατά συνείδηση? Όχι, κοιτάξτε, μην το πάμε. Κοίταξε, κάθε συζήτηση και οι ερωτήσεις να μην πάνε εκεί ότι θα ψηφίσουμε κατά συνείδηση. Το θέμα είναι να βρούμε την κοινή συνισταμένη, να πείσουμε τον Υπουργό, να πείσουμε τους υπηρεσιακούς παράγοντες το ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα των επαγγελματιών αυτή τη στιγμή το να γίνουν ρυθμίσεις. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη και όχι μόνο στα δάνεια, και στους ασφαλιστικούς φορείς και στο ΤΕΒΕ μας και στην εφορία μας και στο ΙΚΑ μας. Εδώ περνάμε μια κρίσιμη στιγμή αυτή τη στιγμή. Η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά που μέχρι προχθές η κάθε επιχείρηση, σε αυτά που μέχρι προχθές έδινε. Θα πρέπει να βρούμε εμείς τη σωστή τομή με περισσότερες δόσεις να ανταπεξέλθουν οι επαγγελματίες της περιοχής μας. Η αστυνομία εσείς την καλέσατε? Όχι, όχι, σας το λέω, όχι, δεν την καλέσαμε εμείς. Η αστυνομία έκρινε ότι έπρεπε ίσως να είναι κάτω να μας προφυλάξει κατά κάποιο τρόπο. Εγώ δεν συμφωνώ, μιλάω ειλικρινέστατα, αλλά δεν μπορώ να επισέλθω σε αυτό που έχει κάνει η αστυνομία. Σέβομαι το ρόλο της, σέβομαι αυτό που αποφάσισε, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι δεν την καλέσαμε εμείς οι βουλευτές.